Θέλω όμως να πάμε στο Μεσολόγγιο, που υπήρχαν 6 προσαγωγές από την αστυνομία του Μεσολογγίου στο πλαίσιο των ερευνών για να εντοπίσουν τους αγνώστους που το Σάββατο το βράδυ έριξαν βόμβες Μολότοφ στο κτίριο που στεγαζόταν η Χρυσή Αυγή. Νομίζω, Έλενα, ότι συχνά συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Θα θέλω να συμπληρώσω πως η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που έριξαν τις 2 Μολότοφ. Το Μολότοφ, συγγνώμη μου, όμως, που δεν εξεράγησαν. Πάμε όμως για περισσότερες πληροφορίες να μας ενημερώσει η δημοσιογράφος Σταυρούλα Πεταλιού από το On Air News Μεσολογγίου. Σταυρούλα, καλημέρα. Καλή σας μέρα και καλή αρχή στη νέα σας εκπομπή. Να είσαι καλά. Σταυρούλα, τι ακριβώς συνέβη στα γραφεία της Χρυσής Αυγής? Το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 10, αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο της πόλης του Μεσολογγίου, καθώς άγνωστοι έριξαν 2 μολότοφ στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Στο σημείο κατέφτασε αμέσως μεγάλη αστυνομική και πυροσβεστική δύναμη. Έπειτα από έρευνες, εχθές έγιναν 6 προσαγωγές στο αστυνομικό τμήμα Μεσολογγίου και συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθούν οι υπεύθυνοι. Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε εχθές το πρωί και ο κύριος Κώστας Μπαρμπαρούσης, βουλευτής της Χρυσής Αυγής Εντολοκαρνανίας, ο οποίος δήλωσε στο Air News ότι θεωρεί αυτά τα γεγονότα αποτέλεσμα των εμπριστικών δηλώσεων που έκαναν τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα μετά τη δολοφονία του νεαρού Παύλου Φίσα. Σταυρούλα, αν έκανε κάποια δήλωση ο κύριος Μπαρμπαρούσης σχετικά με την φωτογραφία που υπάρχει στο διαδίκτυο, ο οποίος είναι αγκαλιά με τον Ρουπακιά, με τον Γιώργο του Ρουπακιά? Ναι, φυσικά και έκανε κάποια δήλωση. Δήλωσε ότι έπειτα από την εκλογή του ως βουλευτής έχει βγάλει αμέτρητες φωτογραφίες με άτομα που δεν γνωρίζει και αρνήθηκε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον δράστη αυτής της τυγερής δολοφονίας. Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε.